Απόψε το βράδυ, με τη βοήθεια του Θεού, να μου επιτρέψετε να ασχοληθούμε λίγο αναφορικώς με την ερχομένη Κυριακή, η οποία είναι η τελευταία Κυριακή της μεγάλης λεγόμενης Τεσσαρακοστής. Διότι από την άλλη μέρα εισερχόμεθα εις την εβδομάδα τη λεγόμενη των Παθών ή την μεγάλη λεγόμενη εβδομάδα, η οποία βέβαια πήρε τον τίτλο «Μεγάλη», όχι γιατί είναι σε ώρες αλλά σε γεγονότα μεγάλη, η μεγάλη εβδομάδα. Στα σύνορα ακριβώς εκεί που τελειώνει η μεγάλη Τεσσαρακοστή και αρχίζουν τα πάθη του Χριστού, που αρχίζει η εβδομάδα των Παθών, η Εκκλησία μας εορτάζει την είσοδο του Χριστού μας στα Ιεροσόλυμα, την Βαϊοφόρον την λεγόμενη, με λεπτομέρειες μάλιστα πως ακριβώς τον εδέχθησαν τότε οι Εβραίοι, γενικά ο λαός. Δεν ξέρω εάν ξέρετε, ο Χριστός μας την παραμονή το βράδυ ή το φιλοξενούμενος στο σπίτι των αδελφών Λαζάρου, που κάμανε ένα τραπέζι εκεί, και από εκεί την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησε για τα Ιεροσόλυμα. Ακόμη θα θέλω να γνωρίζετε ότι η εορτή του Λαζάρου, δηλαδή η Ανάσταση του Λαζάρου, δεν έχει γίνει την παραμονή των Βαΐων. Έχει τοποθετηθεί να εορτάζεται παραμονή των Βαΐων η Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Χριστός μας είναι φιλοξενούμενος στο σπίτι του Λαζάρου, αλλά ο Λάζαρος έχει πολύ γρηγορότερα αναστηθεί. Δεν ανέστη εκείνη την ημέρα και έπειτα από όλων αυτών των θόρυβων της ταφής και της Αναστάσεως του κάμανε τραπέζι το βράδυ. Όχι. Δεν ξέρω αν μελετάτε τα γραφάς, θα πρέπει να το έχετε βρει αυτό που σας λέγω τώρα. Τα περιστατικά του θανάτου και της Αναστάσεως του Λαζάρου αναφέρονται στο 11ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Εφόσον ομιλεί όλα ο Ιωάννης τα της Αναστάσεως και λοιπά, τι είπε ο Χριστός, ότι ο φίλος μας ο Λάζαρος εκοιμήθη και τα λοιπά και τα λοιπά, και ήρθε και τον έκανε υγιή πάλι, δηλαδή τον ανέστησε, αναφέρει εδώ ότι είπε ένας αρχιερεύς ότι συμφέρει να αποθάνει ένας υπέρ του λαού και μη όλων το έθνος, και γράφει εδώ ο Ευαγγελιστής και λέγει: τούτο δε αφεαυτού ουκ είπε. Δεν το έπελε από τον εαυτό του αρχιερεύς, αλλά αρχιερεύς ον του ενιαυτού εκείνου προεφύτευσε ότι έμελε ο Ιησούς ο εις αυτός να αποθάνει υπέρ του λαού, και ουκ υπέρ του έθνους μόνον, αλλά και για όλα τα παιδιά του Θεού τα διασκορπισμένα σε συναγωγή μία. Απ' εκείνης ουν της ημέρας συνεβουλεύσαντο ή να αποκτήνωσιν αυτόν. Γραμματίσια οι Φαρισαίοι εκάμανε συμβούλιο ότι συμφέρει να τον σκοτώσουν, να φύγει από τη μέση μετά την Ανάσταση του Λαζάρου. Ιησούς ουν όμως ο Ιησούς ουκέτη παρησία περί επάτη εν της Ιουδαίης. Κρύφτηκε, απεσύρθη, τον χάσανε, διότι δεν είχαν έρθει οι μέρες που θα μπορούσε ο Χριστός να παραδοθεί, να θυσιαστεί, αλλά να πραγματοποιήσει τους τύπους και τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για να είναι δακτυλοδεικτούμενος, διότι τον αμνών οι Εβραίοι τον έσφαζαν την Παρασκευή το απόγευμα, τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα. Αυτός λοιπόν δεν μπορούσε να θυσιαστεί γρηγορότερα, εφόσον αυτός ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο οποίος επρόκειτο να θυσιαστεί. Κατά συνέπεια δεν είχε έρθει η ώρα του ακόμη. Και λέγει εδώ ο Ιησούς ουν ουκέτη παρησία περιπάτη εν της Ιουδαίης, αλλά απήλθεν εκείθεν εις την χώραν
εγγύς της ερήμου, εις Εφραίμ λεγωμένην πόλην, κακή διέτριβε μετά των μαθητών αυτού. Έφυγε μετά την ανάσταση του Λαζάρου και πήγε για πολύ καιρό και έμενε εκεί με τους μαθητάς του και έφυγε από τα χέρια τους. Συνεχίζει και λέγει, ειν δε εγγύς το Πάσχα των Ιουδαίων. Όμως πλησίαζε να έρθει το Πάσχα των Ιουδαίων. Και ανέβησαν πολλοί εις Ιεροσόλυμα εκ της χώρας πρώτου Πάσχα, είναι αγνίσωσιν εαυτούς. Και από την πόλη αυτή Εφραίμ πολλοί πήγανε να καθαρίσουν, πως λέμε σήμερα, πάνε να εξομολογηθούν για να κοινωνήσουν το Πάσχα. Έτσι ακριβώς αυτοί επήγανε να αγνίσουν εαυτούς, να καθαρίσουν τους εαυτούς των εραντίζοντο εκεί, ώστε να είναι έτοιμοι και καθαροί για να φάνε το Πάσχα. Εζήτουν ουν τον Ιησούν και έλεγον μεταλλήλων εν το ιερό αισθηκώτες. Εζητούσαν να δουν, να τον βρουν τον Χριστό και έλεγαν εκεί στο ναό του Σολομώντος μεταξύ των, τι δοκίμην, τι φαντάζεστε, λέγει, ότι ουμοι έλθει στην εορτήν. Θέλαν να τον δουν. Δεν θα έρθει, λέει, αυτός άραγε στην εορτήν. Δε δόκισαν δε οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι εντολήν, είναι, εάν τις γνώ που εστί, μηνύσει όπως πιάσουσιν αυτόν. Τον έχασαν λοιπόν, όμως διερωτούντο, θα έρθει άραγε, ποιος ξέρει. Και έριξαν το σύνθημα, κοιτάξτε μην τον δει κανείς, να μας ειδοποιήσετε αμέσως, να τον συλλάβουμε. Ον Ιησούς, ο Χριστός λοιπόν, προέξι ημερών του Πάσχα ήλθε εις Βηθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεχνικός, ον ήγηρε εκ νεκρών, εκεί που κατοικούσε ο Λάζαρος, τον οποίον είχε αναστήσει εκ νεκρών. Επίησαν ούν αυτό, δείπνουν εκεί και η Μάρθα διεικώνει. Από αυτόν λοιπόν των συλλογισμών του Ευαγγελιστού βγαίνει ότι ο Χριστός μας δεν ανέστησε το Λάζαρο το Σάββατο του Λαζάρου που τον εορτάζουμε εμείς. Τον έχει αναστήσει πολύ γρηγορότερα και την ημέρα εκείνη απλώς δέχεται ένα τραπέζι ευχαριστήριο στο σπίτι των αδελφών του Λαζάρου. Τοποθετείται δε από την Εκκλησία η Ανάσταση του Λαζάρου προ της καινής Αναστάσεως, της δικιάς μας. Γι' αυτό και την άλλη μέρα που εισήλθε μέσα στα Ιεροσόλυμα και έμεινε εκεί 5 μέρες, όπως ο αμνός των Εβραίων που τον έπαιρναν από τις 10 του μηνός και τον κρατούσαν 10, 11, 12, 13, 14, και στις 14 την 5η μέρα δηλαδή το απόγευμα τον έσφαζαν και σύνασαν το αίμα μέσα σε μια λεκάνη και το αίμα αυτό χτυπούσαν τους παραστάτες των οικειών ή να μην περάσει ο άγγελος τη νύχτα και φωνεύσει τα πρωτότοκα του Ισραήλ. Έτσι και ο Χριστός εισερχόμενος την Κυριακή έμεινε πλέον μέσα στα Ιεροσόλυμα όσο αμνός εκείνος, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 5 ημέρες, και προ του δειλινού, προ της πτώσεως του ηλίου, εσφάγη και έδωσε το αίμα του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν λέγω ακριβώς η Εκκλησία μας έχει τοποθετήσει να αναμιμήσεται η Ανάσταση του Λαζάρου προ 6 ημερών του Πάσχα, όπως αναφέρει εδώ μέσα ο Ευαγγελιστής. Θέλω να ξέρετε ότι και άλλες εορτές δεν έχουν τοποθετηθεί ακριβώς την ημερομηνία που έχουν γίνει. Παραδείγματι η μεταμόρφωση του Σωτήρος.
δεν έχει γίνει στις 6 Αυγούστου που εορτάζουμε εμείς την μεταμόρφωση. Έχει γίνει πολύ αργότερα, τον Οκτώβριο μήνα. Έχει τοποθετηθεί όμως 40 μέρες προ της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο θάνατος Φερυπίν του Ιωάννου του Χρυσοστόμου έχει γίνει την 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Εμείς όμως εορτάζουμε στις 13 Νοεμβρίου. Έχει μετατεθεί για εκεί. Κάτι τέτοιο λοιπόν έχει συμβεί και εδώ. Ο Χριστός μας λοιπόν δεν είναι αυτός που ανέστησε την ημέρα εκείνη τον Λάζαρο, αλλά τον έχουνε τραπέζι ευχαριστήριο. Αδελφέ του Λαζάρου. Ο Λάζαρος δε λέγει εδώ είναι ένας των συνδετημόνων, των συγκαθημένων στο τραπέζι και αυτός. Δεν είναι η ημέρα λοιπόν της Αναστασιός του. Η υπόθεση του Λαζάρου έχει πολλές όψεις. Έχουμε μιλήσει κάποια άλλη φορά, ίσως πέρυσι εδώ αν θυμίστε. Πολλοί θέλουν να μάθουν περί του Λαζάρου. Τι άραγε να είπε ο Λάζαρος όταν ήρθε από εκεί. Οι άλλοι ζητάνε επίσης ποιος πήγε από εκεί. Μπορούμε να του πούμε ότι πήγε ο Λάζαρος και ήρθε. Εκτός του Ιησού που ήρθε και ξαναπήγε και μας περιμένει. Τι εκήρυξε ο Λάζαρος, άραγε, τι είπε. Γραπτά του Λαζάρου δεν αναφέρονται. Τι είδε από εκεί. Δεν τα είπε από εδώ. Θα μου πείτε γιατί. Ο Παύλος λέγει το εξής, ο οποίος ανυρπάγει στον τρίτον ουρανόν και άκουσε άρρητα ρήματα. Λέγει, άνθρωπος λέγει ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Άι τι μασε, ο Θεός της αγαπηκώσει αυτόν. Δεν υπάρχουν λόγια ανθρώπινα να μας ζωγραφίσουν αυτά που υπάρχουν πέραν του τάφου. Ούτε μάτι μπορεί να προσδιορίσει περί τίνους πρόκειται, ούτε ους μπορεί να συλλάβει και να διατηρήσει αυτά που λέγονται και ακούονται εκεί, ούτε η καρδία του ανθρώπου να αναπαυθεί ότι το χόρτασα, το κατάλαβα αυτό, έτσι είναι. Φόσον ο άνθρωπος φοράει το σώμα, τη σάρκα, και είναι μικτός για την ώρα και περισσότερο σαρκικός και λιγότερο πνευματικός, δεν μπορεί να καταλάβει τα πνευματικά θέματα πέραν του τάφου. Όταν καταργηθεί το σώμα και μείνει εδώ και πετάξει το πουλάκι προς τα εκεί, τότε θα καταλάβει περί τίνους πρόκειτο. Όμως ο Λάζαρος εκήρυξε δια της σιωπής του. Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι μόνον όταν μιλάει ο άνθρωπος κηρύττει, και όταν δεν μιλάει πιθανόν πολλές φορές να κηρύττει περισσότερα δια της σιωπής του. Τι λέγανε οι παλιοί μας, το σιγάν Κρήτον εστί του λαλήν. Πολλές φορές η σιωπή διδάσκει περισσότερο από το να μιλήσει ο άνθρωπος, από τη γλώσσα. Και εμείς λέμε η σιωπή μου προς απάντησή σου. Και τον τοποθετούμε τον άλλον και τον διδάσκουμε τον άλλον περισσότερα πράγματα με τη στάση μας και με τη σιωπή μας παρά με τα λόγια μας. Ο Λάζαρος, αν θέλετε και έχετε τριώδιον στο σπίτι σας, πάρετε την ημέρα του Λαζάρου και διαβάστε μερικά ψηλά μαύρα γράμματα που αναφέρει εκεί το συναξάρι της ημέρας. Εκεί θα βρείτε ότι ο Λάζαρος από την ημέρα που ανέστη δεν έφαγε τίποτα χωρίς να του βάζει ζάχαρη, να του βάζει μέλι. Ουδέν το μη γλυκάζουν. Του ήσανται όλα πικρά και αναγκαζότανε να τα μελιτώσει που λέμε για να μπορέσει να φάει. Έφερε δηλαδή την πικρία του Άδου από τον Άδη. Δεν εγέλασε ποτέ στη ζωή του τα 30 χρόνια που έζησε εκ των υστέρων. Είναι μόνο μία φορά όταν είδε ένα μεσημέρι κάποιον ο οποίος πολλούσε άνθη και είχε πάνω σε ένα καρότσι λάστρες με άνθη και διαλαλούσε το εμπορευμά του μέσα στην πόλη.
ή το μεσημέρι καλοκαίρι. Κόσμος ησύχαζε. Αυτός κοίταξε δόθε και ήθε και ήταν μια αυλή που είχε πολλά άνθη. Κάποιος φιλανθής, η κοπέλα, η κυρία, δεν ξέρω. Και κλέβει μία γλάστρα από την αυλή εκείνη και τη βάζει επάνω στο καρότσι του και συνέχισε το δρόμο. Ο Λάζαρος από πάνω, από τα ανοιχτά παράθυρα, είδε τη χειρονομία αυτή, ότι αυτός έκλεψε μια γλάστρα. Και γέλασε. Και τρέχουν οι αδελφές του λέγοντας, εγέλασε ο Λάζαρος. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Τον επίεσαν λοιπόν, τι ήταν αυτό που τον έκανε και γέλασε. Και είπε, είδα, λέει, τον πυλόν να κλέβει τον πυλόν. Γι' αυτό, λέει, γέλασε. Είδα το χωματένιον άνθρωπο να κλέβει τη χωματένια γλάστρα. Γι' αυτό, λέει, γέλασε. Ο Λάζαρος ήρθε εις την Κύπρο. Τον έδιωξαν οι Απόστολοι από τα Ιεροσόλυμα, διότι επρόκειτο να τον φωνεύσουν, διότι βλέποντάς τον επίστευαν πολύ στον Χριστό. Τον χειροτώνησαν και τον έκαναν επίσκοπο Κητίου στην Κρήτη, στην Κύπρο. Εκεί είναι και ο τάφος του όταν απέθανε εκ των υστέρων. Τη δεύτερη φορά. Διότι έζησε 30 τόσα χρόνια επίσκοπος. Η Παναγία μας του ήφανε το ομοφόριό του σαν αρχιερέως, όπως είχε τον άραφο χιτώνα του Χριστού μας ηφάνει η Παναγία μας, έτσι ήφανε και του Λαζάρου. Η σιωπή λοιπόν αυτή του Λαζάρου και το ότι εγλίκανε όλα τα πράγματα που ήθελε να χρησιμοποιήσει προς τροφή του, αυτό είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα ότι τα πράγματα πέρα του τάφου δεν είναι και τόσο καλά. Έτσι, αυτά υπάρχουν από το Λάζαρο. Αν έχετε τριώδιο σπίτι σας, καταδεχτείτε να το διαβάσετε και θα τα βρείτε όλα αυτά τα οποία σας λέγω εκεί, τα οποία έχουν κατηχωρήσει. Τώρα, στο τραπέζι εκείνο το βράδυ, όπως αναφέρεται εδώ, επίησαν ούν αυτού δείπνων εκεί και η Μάρθα διοικώνει, όπως πάντοτε φαίνεται, ή τον οικοκυρά αυτή στα μέσα και στα έξω. Ο δε Λάζαρος εις ειν των ανακειμένων στην αυτό μέσα στους άλλους, ή το και ο Λάζαρος κρατούσε μια καρέκλα εκείνο το βράδυ στο τραπέζι. Η ουν Μαρία, η άλλη, η πιο λεπτή στην ψυχή, που πάντοτε κάθετο κοντά στο Χριστό, και θυμόσαστε που παρεξηγήθη από τη Μάρθα και ο Χριστός κατηγορήθη, ου μέλησή ότι με άφησε μόνη να διακονώ, είπε ή να μη συναντιλάβετε, τι τη φυλάς εδώ αυτή την τεμπέλα, πες να έρθει μέσα να με βοηθήσει. Και ο Χριστός μας είπε, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνά και τριβάζει περί πολλά, ενώσε στη χρία. Μαρία την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ουκ αφαιρεθήσετε επ' αυτής. Συ καλά κάνεις, μαγειρεύεις, φτιάχνεις μέσα και λοιπά, με γεια σου, με χαρά σου, αλλά θα τα φάμε, τα απόγευμα θα ξαναπεινάσουμε. Αυτή ότι τρώει τώρα εδώ και ότι ακούγεται, εγώ θα φύγω, αυτά θα τα πάρει μαζί της. Ουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής, ότι αν φτιάξει ο άνθρωπος τον κόσμο τούτον, υλικά πράγματα θα μείνουν εδώ. Και όπως σας έλεγα κι άλλοτε και το επαναλαμβάνω πάντοτε, τα σάβανά μας δεν έχουν τσέπες. Ατάχε δηλαδή, σεντόνια σκέτα. Γιατί δεν βάλουμε μια τσεπούλα, γιατί δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα από εδώ. Μας υπενθυμίζουν ότι δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα να σηκώσουμε από εδώ. Γιατί δεν φέραμε και τίποτα άλλωστε, ώστε να δικαιούμεθα να πάρουμε και τίποτα. Καταλάβατε. Η ουν Μαρία λοιπόν λαβούσα λίτρων μύρου νάρδου πιστικής πολιτήμου, δηλαδή veritable που λένε αυτοί, δηλαδή γνησία μάρκα, το ακριβότερο μύρο που υπήρχε τότε. Πήρε λοιπόν ένα αλάβαστρο μύρου, ένα μπουκάλι όπως θα λέγαμε μύρου πολιτήμου, και ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε τη στριψή αυτής τους πόδας αυτού, και με τα μαλλιά της του καθάρισε τα πόδια του Χριστού. Καταλαβαίνετε, όταν νύχθη αυτό το μύρο, τι θα έγινε εκεί μέσα. Θα μοσκοβούλησε ο τόπος. Εδώ θα ήθελα να πω σε μερικούς οι οποίοι δεν το προσέχουν αυτό το πράγμα. Αυτή επήρε από το καλύτερο και το ακριβότερο μύρο για τον Χριστό. Αυτό μας διδάσκει εμάς
όταν προσφέρουμε κάτι στο Θεό θα πρέπει να είναι το εκλεκτότερο, καθώς αυτός είναι ο εκλεκτότερος από τους ευεργέτες μας, από τους γονείς μας, από τους φίλους μας, από τους πάντας. Και εν τούτης δεν είμαι θα εκλεκτική σε αυτά που προσφέρουμε στο Θεό. Πάρτε παράδειγμα αυτές τις ημέρες που θα σταθούμε στο Πάσχα και θα προσφέρουμε αναμένο το κερί μας. Πώς θα πρέπει να είναι αυτό το κερί? Γνησιότατο. Γνησιότατο. Για να φέρει επάνω αυτό το κερί το φως της Αναστάσεως που είναι ο Χριστός, δεν πρέπει να είναι λίπος. Δεν πρέπει να είναι από μαργαρίνι και από βρωμιές. Πρέπει να είναι καθαρό, εκμελισίου. Μα έχει 300, 350, 500 να έχει. Πάρε ένα κεράκι μικρότερο, δώσε 20 δραχμές και κράτησέ το. Τι μου παίρνεις άσπρες λαμπάδες, τι είναι? Είναι κερί καθόλου αυτό? Αυτό είναι όλο λίπος. Τι μου παίρνεις πράσινες νονά λαμπάδες και δίνεις στην αδεξιμιά σου και κόκκινες λαμπάδες που καίνε στις εκκλησίες του σατανά στο Παρίσι και στο Λονδίνο? Αυτά είναι φερμένα από εκεί τα φρούτα. Τέτοιες λαμπάδες καίνε εκεί που λατρεύουν το διάβολο. Γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, στο εξωτερικό υπάρχουν και εκκλησίες του σατανά που λατρεύουν το διάβολο. Άμα βλέπετε πράσινη και κόκκινη και μπλε λαμπάδα, ξέρετε είναι του διαβόλου λαμπάδα αυτή. Και η άμνια λινονά που κάνει δώρον ήθιστε την λαμπάδα στον αναδεξιμιό, στην αναδεικτή κλπ, για να είναι μέσα στη μόδα, αδιαφόρος το τι είναι αυτό το πράγμα, δεν το ρώτησε ποτέ, πηγαίνει κατά αυτή την έννοια. Άλλοι δε, Ανάσταση λέει, κρατούν λευκό κερί. Μα δεν είναι κερί? Για ρωτήστε αυτούς που φτιάχνουν, είναι κερί ή κάτι άλλες λαμπάδες μεγάλες που κρατούν στα βαφτίσα κλπ. Καθόλου κερί. Ένα ξύλο είναι μέσα και στο δίδυνο εκεί πέρα το κρατάς και πουμώνει μέσα η εκκλησία. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Αυτές είναι θυσίες Κάιν, δεν είναι θυσίες Άβελ. Εδώ πρόκειται να κάνεις ένα δώρο σε κάποιον και κοιτάζει να πας στο μεγαλύτερο κατάστημα, του Λαμπρόπλου, του Δραγώνα, κάποιου άλλου, για να είναι και η ετικέτα απ' έξω, η φίρμα, ότι έρχεται από ένα μεγάλο κατάστημα, διότι τον εκτιμείς, διότι τον σέβεσαι, έχεις μια μεγάλη υποχρέωση. Και πολλές φορές δεν έχεις τα χρήματα να τα πάρεις, τα χρεώνεσαι για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Εδώ για το Θεό τι κάνεις? Πράγμα το οποίο γίνεται ακόμη και στα καντήλια. Πολλές κυρίες παραπονούνται στους μπακάλιδες τους, ξέρεις Κυρνίκο, ούτε στο καντήλι δεν καίγεται εκεί το λάδι που μου δώσες. Δηλαδή το καντήλι τα καίει όλα, πάσφισες βρωμιά. Το δικό σου ούτε το καντήλι δεν το καίει. Και φυλάει το καλό, το ρεφινέ, για τις σαλάτες. Δεν κάνει για τον Χριστό αυτό. Το είναι για τις σαλάτες, για τους κανακάριδες, για μας. Ναι, είναι αλήθειες αυτές που σας λέγω. Προσέξετε τες. Να είμαι θα εκλεκτική. Δεν σου υποχρέωσε κανένας να τάξεις. Δεν σε υποχρέωσε κανένας να πας. Από τη στιγμή όμως που θα σκεφτείς να πας κάτι στο Θεό, κάτι στην Παναγία, κάτι στην Εκκλησία, θα κοιτάξεις να είναι το καλύτερο. Ας είναι μικρό. Ας είναι μικρό. Ας μην είναι 1000 δραχμών. Δεν αντέχει το βαλαντιό μου. Δεν έχω δύναμη. Όμως να δείξεις δι' αυτής της γνησιότητος αυτού του πράγματος και της εκλογής ότι σέβεσαι, ότι λογαριάζεις το πρόσωπο το οποίο πρόκειται να του προσφέρεις. Αυτή τώρα γιατί πήγε και αγόρασε αυτό το ακριβό μπουκαλάκι με το μύρο? Διότι είναι ο ευεργέτης του σπιτιού ο Χριστός. Ανέστησε τον αδελφό της. Εμάς μας ανέστησε ο Χριστός ή δεν μας ανέστησε? Μας ανέστησε εν το βαπτίσματι και μας διατηρεί μέχρι σήμερα και μας καθαρίζει μέχρι σήμερα όταν πίπτουμε ξανά εις αμαρτίαν και μας δίνει το σώμα του και το αίμα του και μας διατηρεί και θα μας αναστήσει αύριο. Είναι και μας λοιπόν 1000 φορές ευεργέτης. Ποια είναι η πολιτεία μας έναντι αυτών των εκδηλώσεων? Προσέξετε το λοιπόν. Μαθημία μα πάτε, να πάτε το εκλεκτότερο. Πηγαίνετε λίγο. Κερί πάτε, να πάτε το εκλεκτότερο. Έλεον πάτε, να πάτε το εκλεκτότερο. Πηγαίνετε λίγο, 10 γραμμάρια, μα να είναι καλό.
μα να είναι καλό. Θα ενδιαφερθείτε, από κοντά θα το εξετάσετε μόνοι σας. Να είναι γνήσιο πράγμα, όπως λέγει εδώ. Μου κάνει αίσθηση αυτό το οποίο που λέγει. Ιούν Μαρία λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολιτήμου. Πολιτήμου. Αυτό δεν ήταν τόσο καλό και τόσο ακριβό, όπου εσκανδαλίστησαν στη συνέχεια και ζήτησαν των λόγων πλάγια. Πεταχτούν τόσα λεφτά, γιατί νομίζω, όπως αναφέρει, ότι περίπου 300 δινάρια εκόστιζε αυτό. Και 300 δινάρια πάνε να πει 300 μεροκάματα. 300 μεροκάματα. Δινάριο ήτο κατά το μεροκάματο. Να ξοδέψεις 300 μεροκάματα, να πάρει να το ρίξει τα πόδια του αλουνού. Ναι, αλλά ποιος είναι αυτός ο άλλος όμως? Αυτό είναι το μυστικό. Και τι είναι αυτό που έκαμε εσύ ή εγώ μπροστά σε αυτόν, που αυτός έδωσε το έδαμα του, εσύ έδωσες κερία τα μελίσσα τα δικά του, έδωσες λάδι από τις ελιές τις δικές του, εδώ αυτός έδωσε το αίμα του. Ποιο είναι τώρα ακριβότερο και πού αξίζει περισσότερο και πώς κοστίζει? Ας μην διαφύγει αυτό το οποίο σας λέγω. Σκεφτείτε το, πιάστε το, κρατήστε το αυτό καλά. Ταυτόχρονα, όπως ακούσατε, ναι μεν του ήλυψε τους πόδας, αλλά και τα καθάρισε. Για να τα καθαρίσει, πάνω πει, έριξε κάμποσο αρκετό επάνω. Σημερινές γυναίκες μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο? Πού να παίξουν? Τα μαλλιά τα έχουν στο κομμωτήριο, τα άφησαν. Και πληρώνουν μάλιστα να τους τα κόψουν. Να ξέραν οι άνθρωποι τι κακό κάνουν επάνω σε αυτή τη μόδα τη λεγόμενη. Να ξέραν οι μανάδες οι οποίες συνηγορούν. Να ξέραν οι γονείς οι οποίοι συνηγορούν. Οι μεν στα κορίτσα και οι δε στα αγόρια. Να ξέραν. Και θα ήξεραν βέβαια εάν εσέβοντο τον Θεόν, ο οποίος έχει αποφανθεί γυναίκα να είναι γυναίκα εσωτερικός και εξωτερικός, και ο άντρας να είναι άντρας εσωτερικός και εξωτερικός. Εάν ήθελε ο άνθρωπος να εδιδάσσεται το από την φύση, απλώς να εδιδάσσεται το από το ζωικό βασίλειο, όπως τα λέγαμε, πολλά πράγματα είχε να διδαχτεί. Βγαίνει η κοπέλα σήμερα, η γυναίκα γενικά, από το σπίτι και δεν ξέρεις αν είναι αυτή γυναίκα ή αν είναι άντρας. Βγαίνει το παλικάρι από το σπίτι και δεν ξέρεις σήμερα εάν είναι αγόρι ή αν είναι κορίτσι. Πρέπει να διακρίνεται ο άντρας από τη γυναίκα. Παρακολουθήσετε τον Λέοντα. Το λιοντάρι το αρσενικό έχει τη χέτη του. Η Λένα δεν έχει χέτη. Δείχνει καθαρά ότι είναι γυναίκα. Είναι θηλυκό. Ο τράγος έχει το μουσί του. Κατσίκα δεν έχει. Διακρίνει αμέσως το θηλυκό από το αρσενικό. Πας στην προβατίνα, δεν έχει κέρατα. Πας στον κρυόν, έχει τα κέρατά του, μεγαλοπρέπεια. Είναι άρσεν και διακρίνεται. Πας στο ορνηθοτροφείο και βλέπεις την κότα να είναι άοπλος και απέριτος. Βλέπεις τον πετινό με το λυρί του το μεγάλο και με τα σπυρούνια του. Τα σπυρούνια του. Κοιτάξτε πίσω το πόδι του. Τα σπυρούνια του. Αυτά φοράνε οι κυράδες σήμερα. Σπυρούνια βάζουν με κάτι μπότες. Εξευτελιστήκανε. Τα σπυρούνια αυτά είναι του αντρός. Του αντρός. Και τη δέχεται ο άντρας στο σπίτι αυτή, εφόσον τον υποκαθιστά. Και τη δέχεται ο πατέρας στο σπίτι. Και τα πληρώνει πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Γίνεται να δείτε τον ταόν, το παγόν. Δείτε τι ποικιλόχρον έχει αμφίεση αυτό εν σχέση με το θηλυκό. Πηγαίνετε να δείτε την πέρδικα. Πώς είναι η πέρδικα και πώς είναι ο πέρδικος. Αυτά
θα σκοθούν μια μέρα, είναι η μέρα κρίσεως, και θα μας κρίνουν εμάς. Ναι, είδατε γυναίκα φαλακρή, δεν υπάρχει, εκτός και τίποτα φροδίσια, δεν υπάρχει. Μέχρι τελευταία τρίχα θα τη ζητήσει ο Χριστός. Ο άντρας φαλακρός, γιατί δεν του χρειάζονται τα μαλλιά και πρέπει να κουρεύεται ο άντρας, δεν πρέπει να κομμά, να χτενίζεται δηλαδή, να πηγαίνει. Και μάλιστα όπως πάνε οι νεαροί μας σήμερα σε γυναικεία κομμωτήρια και χτενίζονται, το ξέρετε? Πολύ εξευτελιστικό αυτό. Πολύ πολύ ταπεινώθη ο άντρας και πολύ πολύ υψώθη η γυναίκα, αλλά ύψωσε μόνη της τον εαυτόν της, δεν την ύψωσε ο Θεός. Ο Θεός την έβαλε δίπλα βοηθών στον άντρα. Ανήραν κομμά, αμαρτία εστί. Γυνίαν κομμά, δόξα και τιμή. Αν ξυρίζεται, λέει, κουρεύεται η γυναίκα, τότε και να ξυριστεί. Αλλά όσο είναι σχρό να βλέπεις ένα ξυρισμένο, άλλο τόσο είναι σχρό και να κουρεύεται. Εν τούτης όμως όλα αυτά, άστονε κι ας λέγει. Ναι, τον αφήνω να λέγει. Αλλά γνώριζε ότι μια μέρα θα πας στα χέρια του και θα πάω στα χέρια του. Και τότε θα συζητήσουμε αυτά που λέμε εμείς, δεν πειράζει αυτό, και αυτά κοιτάει ο Θεός και τις τρίχες κοιτάει ο Θεός κλπ. Αν δεν κοιτάγε τις τρίχες ο Θεός, δεν θα μας εισέδει τις τρίχες ο Θεός και θα μπορούσε να πέφτουν και των γυναικών. Η γυναίκα στο μαλλί δεν πέφτει για να τις, πάντοτε να τις υπενθυμίζει ότι να σέβεται τον άντρα της. Στο κεφάλι της έχει τον άντρα της. Ο άντρας είναι ο Χριστός, η κεφαλή της γυναικός. Γι' αυτό ακριβώς, σαν κεφαλή που είναι, θα πρέπει να κουρεύεται, να μην κομμά, να μην χτενίζεται. Τα μαλλιά στον άντρα είναι μόνο στον αρχιερέα και στον ιερέα. Ο Χριστός φορούσε μακριά γένια και μαλλιά, αλλά ήταν αρχιερεύς, δεν είναι το λαϊκός. Όμως λέγω τώρα, πού να κάνουμε εμείς μια θυσία τέτοια Χριστό και πού να βρεθούν μαλλιά να καθαρίζουν τα πόδια του Χριστού? Δεν υπάρχουν. Θα ζητηθεί όμως λόγος, γιατί ό,τι έχει βάλει σύνορα ο Θεός και υπενθυμίζει και δεικνύει στους ανθρώπους, αυτό πάντοτε θα βρεθεί μπροστά κάποια μέρα. Άλλωστε κοιτάξτε τι πόλεμος γίνεται εκ μέρους του σατανά διαμέσω της μόδας, διαμέσω της προπαγάνδας, ώστε η γυναίκα ποτέ να μην μείνει στη θέση της, στο βασιλείο της, στο σεβασμό προς τον σύζυγο κλπ. Πόλεμος μεγάλος γίνεται, ο φεμινισμός ο λεγόμενος, και να ανέβει η γυναίκα, να γίνει πρωθυπουργίνα, να γίνει βουλευτίνα, να γίνει αεροπορίνα, να γίνει. Μάνα να μην γίνει. Να βγει από το σπίτι, από το βασιλείο της. Μάνα να μην γίνει και σε κάνω εγώ να διευθύνεις το φεγγάρι. Αυτό κάνει ο σατανάς. Όμως ο Χριστός το βασιλείο της το έχει στο σπίτι. Τέλος πάντων. Μαρία λοιπόν, λέει, λαβούσα αυτό, ήλυψε τους πόδας αυτού και εξέμαξε τη θρησίδια αυτού τους πόδας αυτού. Η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει ουν εις εκ των μαθητών αυτού, και μάλιστα ο Ιούδας Σίμωνος ο Ισκαριώτης. Αυτός πάντοτε στα θέματα τα οικονομικά είχε γνώμη. Ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Διατί τούτο το μύρον ουκ επράθη 300 διναρίων και εδόθη πτωχής? Ήρθες και το άδειες εδώ στα πόδια αυτού και δεν το πουλαγες, πάρεις 300 δινάρια να το δώσεις στους φτωχούς, στους φουκαράδες, στους ανθρώπους? Επιτρέπεται αυτή η σπατάλη? Όποιος ακούσει τώρα τον Ιούδα να μιλάει, καταλαβαίνετε πως θα σου λέει αυτός είναι μεγάλος οικονομολόγος και μεγάλος ευεργέτης. Απαντά ο Χριστός μας, ο Πύρες το αντελήφθη αμέσως, είπε δε τούτο, ούχ ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό. Ο Ιωάννης που γράφει λέει, είπε ότι αυτό που είπε δεν το ποτέ ενδιαφέρεται για τους πτωχούς τι θα γίνουν οι πτωχοί, αλλά ότι κλέπτηση τον γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα ευάσταζε. Ο Κύριος τον είχε σιτιστεί, αυτός διαχειρίζεται τα χρήματα. Αν πρέπει να διαχειριστείς ένα κατοστάρικο, τι να κλέψεις, τι να μείνει. Αν πρέπει να διαχειριστείς 300 δινάρια, κάθε περισσέψεις, θα ξαφρίσει κι αυτός. Γι' αυτό λέει, το είπε, όχι ότι ενδιαφέρεται, λέει, για τους φτωχούς.
Όμως είπε ο Ιησούς εις αυτήν, σε αυτόν, άφεσε αυτήν, άστινε, μην την πικραίνεις. Εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκε αυτό. Κάνει μια προφητεία εδώ ο Χριστός, ότι όταν θα πάνε οι μυροφόρες, όταν τον μυρώσουν, θα είναι αναστημένος και θα μείνουν με τα μπουκάλια στο χέρι. Άσε, λέει, αυτή με μύρωσε ζωντανόν. Αυτό που δεν μπορέσουν εκείνοι τότε να κάνουν, διότι εγώ θα έχω αναστηθεί, το κάνει αυτή προκαταβολικός. Κάνει μια προφητεία για τον εαυτό του και διαβάζει τα γεγονότα της Κυριακής το πρωί που πήγανε οι μυροφόρες και μείναν με τα μπουκάλια στο χέρι, διότι ο Χριστός είχε αναστεί. Αυτή, λέει, στην ημέρα του ενταφιασμού μου τετήρηκε αυτό. Άλλωστε, άλλωστε, τους φτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν. Πάντοτε, λέει, θα υπάρχουν φτωχοί στον κόσμο. Ο γιατί τους φτιάχνει ο Θεός? Γιατί πολλοί φτιάχνονται μοναχοί τους. Δεν προσέχουν, δεν εργάζονται όταν πρέπει να εργαστούν. Και έπειτα που θα έχουν ανάγκη, δεν μπορούν να εργαστούν και βγαίνουν και επαιτούν και έχουν ανάγκη. Οι άλλοι δεν κάνουν καλή χρήση κατεξοχήν οι άντρες των οικονομιών των. Ζητάνε την πρίκα να τους τη φέρει η γυναίκα. Αυτοί πάντοτε θα πρικίζονται, εφόσον και αυτός έπρεπε τον ιδρώτα του να μην τα τρώει κάθε Σαββατόβραδο, να τα βάζει και αυτός στην άκρη, να έχει και αυτός ένα κεφάλαιο και μαζί με τη γυναίκα να κάνουν ένα συνεταιρισμό γάμου, ώστε και αυτοί να είναι ασπροπρόσωποι και αυτός να είναι ασπροπρόσωπος. Αλλά αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν ισχύουν. Στοχούς, λέει, πάντοτε θα τους έχετε με θεαυτόν. Εδώ βέβαια ορισμένοι, οι οποίοι επηρεάζονται από θεωρίες καινούργιες ότι οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν ίσοι, να γίνουν όλοι πλούσιοι, όλοι ευδαίμονες, όλοι ευτυχισμένοι, που δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι λένε, διότι αν γίνει αυτό το πράγμα, όλοι γίνουν πλούσιοι, θα βρωμήσουμε την ίδια μέρα, θα ψοφήσουμε από την πείνα. Σου δίνω 1.000 να δουλέψεις, εγώ σου δίνω 2.000, πήγαινε να σκάψεις. Ούτε εσύ θα πηγαίνεις, ούτε εγώ θα πηγαίνω. Ούτε ψωμί θα έχουμε, ούτε γάλα θα έχουμε, ούτε φρούτα θα έχουμε, τίποτα δεν θα έχουμε, εφόσον θα είμαστε όλοι πλούσιοι. Αλλά πού δεν θα αγοράζουμε όμως? Πού δεν θα αγοράζουμε? Δεν το σκεπτόμεθα αυτό το πράγμα. Θεός, λέει, επέτρεψε να γίνουν οι άνθρωποι ανώμοιοι για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Για κάντε το χέρι σας έτσι και κοιτάξτε το, θα δείτε έχετε 5 δάκτυλα, 5 διαφορές. Άλλο μέγεθος, άλλο πάχος, άλλο μέγεθος, άλλο πάχος, άλλο μέγεθος, άλλο πάχος, άλλο μέγεθος, άλλο πάχος, άλλο μέγεθος, άλλο πάχος. Κοιτάξτε όμως τι κάνει, μπουμπούκι κάνει. Η ανομοιότητα αυτή κάνει ένα μπουμπούκι. Κλείστε το, να δείτε τι κάνετε. Φτιάχτε τα δάχτυλα από τα πόδια σας ίσα και πες μου να περπατήσεις ένα βήμα. Δεν μπορεί να περπατήσεις. Το καθένα θα πάει στη θέση του, θα έχει το πάχος του το ανάλογο, θα έχει το μακρούς το ανάλογο κλπ. Για να κάνει την αρμονία αυτή. Αν είμαστε κακοί εμείς και κοιτάμε τα μεγάλα ψάρια να φάμε τα μικρά, είναι η κακία η δικιά μας. Γιατί νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Δικά μου. Δεν είναι δικά σου. Αγαπητέ μου, ούτε δικά σου είναι, ούτε δικά μου είναι. Δικά του είναι. Για σκέψτε το καλά. Ούτε σου, ούτε μου. Του. Ούτε έφερες, ούτε πήρες θα πάρεις. Οικονόμος, διαχειριστής των υπαρχόντων του Θεού. Ναι, έτσι είναι. Πάντοτε, λέει, θα υπάρχουν τοχοί. Και τους δίνεται η ευκαιρία να κάμουνε. Ας τη γυναίκα τώρα αυτή μοίρασε εμένα, διότι θα με μοιρώσουν αύριο. Έτσι το αισθάνεσαι και μην τη δυσκολεύεις. Έγνοουν ο όχλος πολλής, όταν πληροφορήσαν ότι ο Χριστός είναι εκεί, πολλής κόσμος ήρθε εκ των Ιουδαίων, ότι εκεί εστί, το μάθανε ότι είναι εκεί πέρα, στο σπίτι εκείνο. Και ήλθον ούδια τον Ιησούν μόνον, να ειδούν τον Ιησούν, αλλήνα και τον Λάζαρον είδωσιν, ονήγυρε εκ νεκρών, να ειδούν και αυτόν, που πήγε από εκεί και ξαναγύρισε από εδώ έπειτα από 4 ημέρες. Ευουλεύσαν το δε οι αρχιερείς ίνα και τον Λάζαρον αποκτήνωση, ότι πολλοί δι' αυτόν υπήγον εις τον Ιουδαί, υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Σκέφτηκαν να τον σκοτώσουν και τον Λάζαρο, ώστε να μην πιστεύουν στον Χριστό. Και έγινε εκείνο που σας είπα, τον εχειροτώνησαν και τον έστειλαν στην Κύπρο μακριά, όπως σας είπα γρηγορότερα. Αυτά γινώσατε το βράδυ και συζητούνται το βράδυ. Την επαύριον όχλος πόλης, ο ελθόν στην εορτή, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Για τον Χριστός ξεκίνησε να πάει στα Ιεροσόλυμα την άλλη μέρα.
έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις απάντησιν αυτό και έκραζον «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Βασιλεύς του Ισραήλ». Αυτά είναι λόγια τα οποία είχε πει ο Δαβίδ προ χιλίων χρόνων. Αυτά τα λέγαν και τα μικρά παιδιά. Και αν έλεγε εκεί ο Δαβίδ, και το, θα τα ακούσουμε μεθαύριο, «Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων καταρτήσω ένουν». Όλα αυτά τα λόγια ήσανται για το Χριστό, για την ημέρα εκείνη που θα εισήρχεται στα Ιεροσόλυμα. «Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισεν επ' αυτό». Όταν ο Χριστός μας βγήκε από τη Βιθανία που είναι περίπου 2 μίλια προς Ανατολάς του Ιεροσολύμων, έστειλε απέναντι τους μαθητάς του σε ένα χωριό που ελέγεται Βιθφαγή, λέει «Πηγαίνετε, θα βρείτε μία νόνον και με έναν πόλον. Πάρετε τον πόλον και φέρετε τον εδώ. Εάν σας πει ο Κύριος πού το πάτε, θα πείτε ότι ο Κύριός μας τον έχει ανάγκη». Πράγματι έτσι έγινε, όπως γράφει σε άλλο μέρος ο Ιωάννης. Του έφεραν το ονάριον αυτό, το γαϊδαράκο αυτό, και έριξαν τα ρούχα τους επάνω και καβάλα στο γάιδαρο τώρα ο Χριστός εισέρχεται δια της χρυσής λεγόμενης πύλης που σας έδειξα μια φορά εδώ πέρα, όταν σας έδειχνα τα Ιεροσόλυμα, εισήλθε μέσα εις τα Ιεροσόλυμα. «Ευρών λοιπόν», λέγει ο Ιησούς ον Άριον, «εκάθισεν επ' αυτό, καθώς έστι γεγραμμένο, μη φοβού θύγατε Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου». Ο Ζαχαρίας ο προφήτης είχε γράψει στο ένα το κεφαλαίο του αυτή τη σκηνή, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ επί πόλου όνου θα εισέλθει στη θυγατέρα της Σιών, θα εισέλθει στα Ιεροσόλυμα. Ο βασιλεύς της υπομονής και της ταπεινώσεως χρησιμοποίησε το ζώο της υπομονής και της ταπεινώσεως να εισέλθει στα Ιεροσόλυμα για να είναι δακτυλοδεικτούμενος. Υποδοχή ότι αυτή, ώστε μέσα στην κατηγορία που συνέταξαν εκ των υστέρων κατά του Κυρίου μας, είχαν βάλει και τα εξής: ότι εισήλθε εν το εγωισμό του, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα, ως ρίξ, σαν βασιλιάς. Αλλά αν εισήρχεται ως σαν βασιλιάς, έπρεπε να είναι και επικέλυτος, παρενάλογο τα σπυρούνια του, τα γέμια του, και να εισέλθει. Αυτός ανέβηκε στο πιο απλό, στο πιο ταπεινό ζώο και εισήλθε. Πού διακρίνεις λοιπόν τον εγωισμό και ότι έσυσε την πόλη? Την έσυσε αυτός την πόλη ή ο κόσμος με την υποδοχή έσυσε την πόλη? Αυτός δεν έκαμε καμία προετοιμασία. Ο λαός, πληροφορούμενος ότι ανέστησε το Λάζαρο, πήρε τα βαΐα των Φινίκων, Φινίκες αυτοί είναι σύμβολα της Αναστάσεως, της Αθανασίας. Είδατε και εμείς τους ήρωάς μας τους στεφανώνουμε με τέτοια, με βαΐα των Φινίκων, με Φινίκας, είναι σύμβολο της Αθανασίας, και τον δέχονται τώρα σαν νικητή του θανάτου. Ταύτα δε ούκ έγνωσαν οι μάθητε αυτού το πρώτον, αλλότε εδοξάστο Ιησούς, τότε εμνήστησαν ότι ταύτα είναι αυτό και γραμμένα, και ταύτα επίησεν αυτό. Τότε, λέει, κατάλαβαν ότι όπως ήσαν γραμμένα, έτσι και πραγματοποιήθησαν. Εμαρτύριουν ο όχλος όν μεταυτού, ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτόν εκ των νεκρών. Δια τούτο και υπήντησε αυτό ο όχλος, ότι ήκουσαν τούτον αυτόν πεποιηκένε το σημείον. Τον εδέχτηκαν διότι εμάθανε ότι ανέστησε άνθρωπο το Λάζαρο, και τον εδέχτησαν σαν τον νικητή του θανάτου με τα βαΐα των Φινίκων. Όμως ιούν Φαρισαίοι είπαν προς αυτούς, θεωρείτε, βλέπετε, ότι ούκ ωφελείται ουδέν, τίποτα δεν κάναμε, λέει. Είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού έρχεται, και κάνουν το συμβούλιο να τον φωνεύσουν. Αυτή είναι η είσοδος του Χριστού μας εις τα Ιεροσόλυμα. Έχει επικρατήσει στις εκκλησίες μας την ημέρα των βαΐων να μας δίδουνε και εμάς αυτά τα βαΐα των Φινίκων, σύμβολον της Αθανασίας, συσχετισμένα
με εκείνα που διετέθησαν την ημέρα του Χριστού μας που εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Εδώ τίθεται το εξής ερώτημα όμως για μας. Ο Χριστός επαξίως του προσεφέρθησαν, του Χριστού επαξίως του προσεφέρθησαν και του άξιζαν τα βαΐα των Φινίκων. Ενίκησε αυτός, είναι νικητής του θανάτου. Εμείς οι οποίοι θα τα πάρουμε μεθαύριο από την Εκκλησία, τι σχέση έχουμε με αυτά? Πού νικήσαμε εμείς που δικαιούμεθα αυτά τα βαΐα των Φινίκων να τα πάρουμε ως έπαθλα? Πολλοί είμεθα ιτημένοι, είμεθα εν πτώση, αμαρτήσαμε, αμαρτάνομε και δεν έχουμε καμιά διάθεση να μη αμαρτάνομε στη συνέχεια. Δεν μας αξίζουν αυτά. Ο άνθρωπος για να κρατήσει τόσον το κερί της Αναστάσεως όσον και τα βαΐα των Φινίκων μεθαύριο, πρέπει να είναι όρθιος, να μην είναι εν πτώση, να μην έχει αμαρτίες. Εν πτώση είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι με αμαρτίες. Είναι ο αμετανόητος εν πτώση. Είναι ο ανεξομολόγητος εν πτώση. Είναι ο άνθρωπος που αμαρτάνει και συνεχίζει να αμαρτάνει. Και αν βρούμε 1000 στην εκκλησία την Κυριακή, οι 900 είναι αμετανόητοι και ανεξομολόγητοι και συνεχίζουν να κάνουν τις αμαρτίες και θα πάρουν τα βαΐα των Φινίκων, αλλά δεν πρόκειται να τους χρησιμεύσουν σε τίποτα, εκτός τα χρησιμοποιήσουν σε καμιά φακή που θα φτιάξουν και τα βάλουν μέσα για τίποτα άλλο. Δεν τα φοβάται αυτά ο διάβολος. Όταν τα χέρια είναι αμαρτωλά που παίρνουν αυτά, δεν έχουν καμία αξία στα χέρια των αμαρτωλών ανθρώπων αυτά. Και πολλοί πρέπει να ελεγχόμεθα, να ελεγχόμεθα. Το βλέπεις αυτό, συμβολίζει τη νίκη του Χριστού κατά του θανάτου. Εγώ είμαι νεκρός κατά το πνεύμα μέσα σε τόσες αμαρτίες τις οποίες έχω αμετανόητες, αξιωμολόγητες επάνω μου, και συνεχίζω να αμαρτάνω. Πώς είναι δυνατόν εγώ να μπορώ να τα κρατήσω αυτά τα βαΐα των Φινίκων? Δεν ξέρω σε ποιους ομιλώ. Ποιοι είναι αυτοί που ακούνε, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι αναστημένοι, μπορεί να έχουν νικήσει άνθρωποι. Αν δεν έχουν νικήσει όμως, ας το σκεφτούν και ας φροντίσουν να τακτοποιήσουν το θέμα των αμαρτημάτων των εν μετανία και εξομολογήσει σε πνευματικό, για να δικαιούνται και τα βαΐα και το κερί της Αναστάσεως. Διαφορετικά ούτε Ανάσταση μπορούν να κάνουν, ούτε Χριστός Ανέστη μπορούν να πούνε, ούτε σχέση έχουν με τα βαΐα των Φινίκων και με την θριαμβευτική αυτήν είσοδο του Χριστού μας εις τα Ιεροσόλυμα. Κατά την ημέραν αυτήν πραγματοποιείται η προφητεία του Ζαχαρίου που γράφει «Ιδού θύγατερ Σιών» κλπ. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας στους Εβραίους ένα του λόγο. «Πείτε μου», λέει, «ο Εβραίοι, ποιος βασιλεύς ημών εισήλθε επί πόλου όνου εις τα Ιεροσόλυμα? Ο Σολομών, ο Σαούλ, ο Σαμουήλ, ποιος, ο Δαβίδ, ποιος εισήλθε ουδής ημί ο βασιλεύς των βασιλευόντων? Αυτό που έγραψε ο προφήτης σας επραγματοποιήθη εν το προσώπο του Ιησού. Άρα είναι ο πραγματικός βασιλεύς αυτός. Και μόνον αυτή η πραγματοποίηση και μόνη αυτή η προφητεία και η πραγματοποίησή της εν το προσώπο του Ιησού αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός είναι ο Θεός και θα πρέπει οι άνθρωποι να τον δεχτούν. Τους βγάζει νοκάουτ. Αυτό το ερώτημα τους θέτει. Εμείς αυτό, όπως σας είπα και μια μέρα, και το λέγω για το επίκαιρον πάλι, ακόμη θα πρέπει αυτό να το προσέξουμε, διότι είμεθα εύκολη στην ιεροκατηγορία και πολλοί άνθρωποι δεν σέβονται τον κλήρο και δεν τον χρησιμοποιούν τον κλήρο για τον αγιασμό τους, δεν εξομολογούνται σε αυτούς, δεν παίρνουν αντίδρο από αυτούς, δεν θέλουν να κοινωνήσουν καν από αυτούς, διότι τους θεωρούν αναξίους και αμαρτωλούς, ώστε δεν αξίζουν καμία τιμής. Είπα και επαναλαμβάνω αυτό που το ξέρετε και το ακούτε σήμερα πολύ ανάγλυφο, ότι εισερχόμενος ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα του έγινε μία υποδοχή τέτοια η οποία για την εποχή εκείνη κόστησε πολλά χρήματα σε άνθη και σε ρούχα,
Οι κοπέλες, όλες οι Εβραίες και λοιπά και οι άλλοι, βγάλανε τις πρίκες τους έξω. Οι άνθρωποι πετάξαν τα ηματιά τους κάτω. Οι Απόστολοι εβγάλαν τα δικά τους για να πατήσει ο Χριστός να εισέλθει μέσα, στρωμένος τάπητας από άνθη και από πρίκες ολόκληρες και από υφάσματα πολυτελή και τα τιάφτα. Και ποιος πάτησε πάνω σε όλα αυτά? Επάτησε το γαϊδουράκι. Δεν πάτησε ο Χριστός? Ρε, τόσα έξοδα, τόσο σπατάλι, για να περπατήσει ένας γάιδαρος επάνω? Του κάνετε τέτοια υποδοχή? Μα δεν ντρέπεστε? Δεν έχετε μυαλό? Ποια θα είναι η απάντηση? Δεν το κάνουμε. Δεν τα στρώσαμε για το γάιδαρο αυτά. Τα στρώσαμε για εκείνον που φέρει επάνω το γαϊδουράκι αυτό. Αυτός είναι, το γαϊδουράκι. Έτσι ακριβώς είναι και στην περίπτωση του κλήρου. Βλέπεις τον αμαρτωλόν αυτόν παπά, τον ανακόλουθον επίσκοπο, ξέρω εγώ τι. Όμως ποιον κρατάει στα χέρια του? Ποιον μεταφέρει? Εμένα, εσένα, κάποιον άλλον? Μεταφέρει το Θεό του. Εκείνοι έκαναν υποδοχή τέτοια στο γαϊδουράκι που μετέφερε το Θεό. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα? Ε, αν τον δεχθείς λοιπόν για αυτόν που καταδέχεται να μεταφέρεται δι' αυτού. Και όταν ο Χριστός καταδέχεται να μεταφέρεται δια των αμαρτωλών κυρών των ιερέων, ποιος είσαι εσύ ο οποίος θα πεις ότι εγώ δεν έρχομαι? Ποιος είσαι εσύ κι εγώ? Κάνουμε λάθος μεγάλο. Μας γελάει ο Σατανάς και μένουμε μακριά. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι οι παπάδες οι τότε κρατούσαν την Κιβωτό και περπάτησαν να πάνε να περάσουν τον Ιορδάνη, και μόλις πάτησαν τα πόδια των ιερέων μέσα στο νερό του Ιορδάνου κρατώντας την Κιβωτό, ο Ιορδάνης ίνιξε, έγινε υδάτινον τείχος και πέρασαν αβρόχης ποσή πέρα με την Κιβωτό. Όταν πάτησαν τα πόδια των παπάδων που κρατούσαν την Κιβωτό. Ένα, τι ήταν Κιβωτό στην Παλιά Διαθήκη? Ένας τύπος, δεν είχε καμιά αξία. Ένας τύπος. Εδώ που κρατάει τον ίδιο το Θεό δεν είναι τίποτα? Λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, βλέπεις παπά και άγγελο? Στον παπά τη θέση και όχι στον άγγελο. Βλέπεις βασιλιά και παπά? Στον παπά τη θέση και όχι στον βασιλιά. Προσέξετε το, διότι δεν στεκόμαστε καλά. Σατανάς βρήκε τον τρόπο να χτυπήσει τη γέφυρα, να μας κόψει από εδώ. Αυτά διδάσκονται, αυτά υπενθυμίζονται και αυτά είναι αλήθεια από την υπόθεση μεθαύριο.